Δεν επανέρχεται ο κύριος Τσίπρας, είμαστε σταθεροί. Από την πρώτη στιγμή λέμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη ανάκτησης της εργασίας. Τι σημαίνει αυτό? Να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι ξανά δυνατότητα διαπραγμάτευσης, να αποκτήσουν ξανά δικαιώματα, να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και ένα αξιοπρεπές επίπεδο. Εμείς αναγνωρίζουμε ότι δεν μπορούν να έρθουν οι μισθοί στο σύνολό τους στο επίπεδο που ήταν το 2009, αλλά είναι απαραίτητο ο κατώτατος μισθός να επανέλθει. Επομένως, για όλους ο κατώτατος μισθός. Για όλους θα επανέλθει άμεσα. Γιατί αυτό λέμε. Η κυρία Βούλτεψη κάτι νωρίτερα, ότι ο κύριος Σταθάκης διευκρινίστηκε είχε αναφέρει για ότι όλους αφορά αυτούς που έχουν πάθει ζημιά, να το πω, μέσα στην κρίση. Ναι, ακούω ότι η κυρία Βούλτεψη τη λέει. Διευκρινίστηκε αυτό. Για όλους θα επανέλθει ο μισθός. Και όχι, 751 όχι μόνο ευρώ. Όσοι έχουν μπει στις δουλειές τα χρόνια. Ναι, και όχι μόνο, όλοι. Λοιπόν, για ποιο λόγο είναι αυτό? Διότι αυτή τη στιγμή, αν έχει πρόβλημα η μικρή και η μεσαία επιχείρηση πρώτα απ' όλα, η οποία πλήττεται, είναι επειδή δεν υπάρχει ζήτηση, επειδή δεν υπάρχει τζίρος σε αυτή την επιχείρηση. Είναι οι απολύσεις που προέρχονται από τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Το εισόδημα το τόσο χαμηλό, στα 750 ένα ευρώ, σχεδόν όλο καταναλώνεται. Το εισόδημα το οποίο είναι ψηλό, ένας που παίρνει 3.000 και 4.000 και 5.000 το μήνα, ένα μεγάλο μέρος αυτού του εισοδήματος πηγαίνει στην χρηματοπιστωτική σφαίρα. Δεν καταναλώνεται όλο. Όσο πιο φτωχός είναι κανείς, τόσο καταναλώνει στα βασικά είδη το σύνολο του εισοδήματός του. Έχουν δεχτεί ακόμα και οι εκπρόσωποι. Ως μέσο και μέτρο ανάπτυξης το βλέπετε την επαναφορά? Όχι, ως μέτρο δικαιοσύνης, ως σταμάτημα αυτής της αντιδραστικής πολιτικής που, άμα θέλουμε να την πούμε με μία λέξη, ήταν συσσόρευση περιουσίας, εισοδήματος και ισχύος σε λίγα χέρια. Αυτή η πολιτική συνεχίζεται, θα μπούμε ο πρώτη-πρώτου σε πληστηριασμούς, οι τράπεζες θα συγκεντρώσουν ακόμα περισσότερη περιουσία. Έχουμε το φόρο ακίνητης περιουσίας, τον ένφια, ο οποίος φορολογεί από το πρώτο ευρώ. Εσείς και εξολοθρεύει τους πολίτες και απαλλοτριώνει. Έχουμε καταλήξει ότι θα καταργηθεί άμεσα. Ναι, θα το καταργήσετε. Με τι θα τον αντικαταστήσετε? Με φόρο μεγάλης περιουσίας. Μπορείτε να μας κωδικοποιήσετε δύο-τρεις βασικές αρχές αυτού του φόρου? Εμείς λέμε ότι θα προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Άρα φορολόγητη. Ναι. Ανεξαρτήτως τετραγωνικών, ανεξαρτήτως αξίας. Θα υπάρχει ένα όριο. Θα υπάρχει αξίας, ένα όριο. Αξίας. Το όριο της αξίας χρειάζεται προσοχή. Αυτή τη στιγμή οι αξίες είναι εικονικές. Οι αντικειμενικές. Είναι εικονικές. Υπάρχουν μελέτες μεσητικών γραφείων αλλά και άλλων οργανισμών που δείχνουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι υπερτιμολογημένες οι αντικειμενικές αξίες μέχρι 60%. Αυτό σκοπίμως το κάνει η κυβέρνηση, διότι στο πλαίσιο αυτής της αδικίας δεν αφήνει μόνο την πρωτογενή αναδιανομή, δηλαδή αυτό που γίνεται στην αγορά εργασίας, όταν ο εργαζόμενος δεν έχει δικαιώματα, όταν δεν μπορεί να διαπραγματευτεί. Μην πάμε στα εργασιακά, να μείνουμε λίγο στα κίνητα. Άρα πρώτα χάνει εισόδημα, έτσι. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και τον οδηγεί να χάσει ακόμα περισσότερο εισόδημα μέσα από ένα άδικο φορολογικό σύστημα. Κατάργηση λοιπόν, προστασία της πρώτης κατοικίας και επαναφορά του φόρου μεγάλης περιουσίας με πολλές. Με αφορολόγητο ποιο όμως? Έχουμε κάποιο αφορολόγητο? Το 300.000 που είχε υποθεί αρχικά ισχύει ή θα αλλάξει? Μέχρι στιγμής είναι αυτή η σκέψη. Μάλιστα. Επομένως και στο φόρο εισοδήματος, που για μας είναι ο βασικός φόρος, δεν μπορεί να φορολογείται ο πολίτης με βάση την περιουσία, στο φόρο εισοδήματος λέμε επαναφορά αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ και από εκεί και πέρα πολλές κλίμακες, έτσι ώστε θα να εφαρμοστεί η συνταγματική επιταγή. Με αυτό τελειώνω. Ο καθένας σύμφωνα με τη φοροδοτική του ικανότητα. Εμείς θέλουμε έσοδα, αλλά θέλουμε την κατανομή των εσόδων δίκαια. Ναι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι στην κορυφή της πυραμίδας, στο μεγάλο πλούτο, συνεχίζεται το πάρτι. Πάντως από παντού κόβεται φόρους. Μόλις σας είπα ότι από εκεί παντού, που εσείς δεν κόβετε, εκεί που δεν ελέγχετε τις ενδοομιλικές συναλλαγές, εκεί που δεν ελέγχετε τη λαθρεμπορία πετρελαίου, εκεί που λέτε επί δύο χρόνια όλο θα ότι θα κάνετε και δεν κάνετε τίποτα, τώρα θα γίνουν μεγάλες τομές. Από έτσι, παντού κόβεται, αλλά ο στόχος σας είναι για αύξηση των φορολογικών εσόδων. Μισό λεπτό.
Γιατί, γιατί λέτε, λέτε ακόμα μισό λεπτό. Επειδή, λέτε επειδή ακόμα έχουμε δύο λεπτά ότι δεν έχει μιλήσει να φτάσουμε στο μέσο όρο της Ευρώπης. Στο μέσο όρο της Ευρώπης. Το λέτε και το επιβεβαιώνετε εσείς ο υπεύθυνος οικονομικής πολιτικής. Ο μέσος όρος της Ευρώπης, λοιπόν, όπως ανακοινώθηκε από την Eurostat τον Ιούνιο του 2013, ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι περίπου 7 μονάδες πάνω. Κύριε Βολουδάκη, δεν ακούσατε αυτό που είπε ο κύριος Κουίκ. Το άκουσα. Αυτό πρέπει να πει που δεν μπορούν να το. Στον ένφια λέτε ότι θα συλλέξετε 2.650.000.000 και έχετε βεβαιώσει ήδη 3.500.000.000. Έχω ειλικρινή απορία. Κόβεται, προτείνεται από παντού κόψιμο φόρων. Και εμείς αυτό είναι και στο πρόγραμμά μας και στις ιδέες μας. Αλλά εσείς ταυτόχρονα λέτε να πάμε στο μέσο όρο της Ευρώπης. Και σας ξαναλέω, ο μέσος όρος της Ευρώπης, όπως ανακοινώθηκε από την Eurostat, είναι 7 μονάδες πάνω. Θα καλυφθεί το 7 μονάδες πάνω από ό,τι είμαστε. Για να πάμε εκεί. Δηλαδή δεν πρέπει να έχει 7 κόψιμο φόρων από όλους. Προτείνουμε αυτοί που δεν πληρώνουν και που είναι στην κορυφή της πυραμίδας επιτέλους να πληρώνουν. Όχι, κύριε Μιέ, γιατί αν εννοείται τη φοροδιαφυγή, εδώ υπάρχει πλάνη. Γιατί οι 7 μονάδες που σας λέω ότι είμαστε κάτω από την Ευρώπη, και καλά κάνουμε, λίγο να φτάσουμε σε αυτό το ύψος εμείς αυτή τη στιγμή, αυτό δεν λαμβάνει υπόψη του. Το μαύρο εισόδημα, γιατί είναι ως ποσοστό του ΑΕΠ που καταγράφεται. Ότι ο ένφια, άρα, το βασικό φόρο, έχει αρνητική ένφια, φορολογική κλίμακα. Δηλαδή, όσο πιο μεγάλο η ασυντελεστή λεπτομέρεια, το ένφια ήταν μια υπερβολή και πρέπει να αλλάξει. Αλλά δεν απαντάτε όμως αυτό που σας λέω. Κύριε Βολουδάκη, εξακολουθείτε να λέτε να αυξηθεί ως